Η πυροσβεστική σε αυτή τη φωτιά δεν είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει πτυτικά μέσα, αν και έγινε μια μεγάλη προσπάθεια τον προηγούμενο χρόνο και να λειτουργούν οι μηχανές των Καναντέρ και να επισκευαστούν οι κουβάδες των ελικοπτέρων. Γιατί φύσαγε πάρα πολύ εκείνη τη μέρα και δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτά τα μέτρα. Παρόλα, και η φωτιά ήταν εξαιρετικά γρήγορη. Παρ' όλα αυτά, ήταν μια πολύ νεκρή φωτιά, στην οποία δεν έχουμε απώλεια είτε σε υλικό, είτε σε αυτοκίνητα δηλαδή, είτε σε ανθρώπους από την πυροσβεστική. Ίσως είναι η μοναδική φωτιά τόσο πολύ νεκρή που δεν υπάρχει απώλεια από την πλευρά της πυροσβεστικής. Τι συμπέρασμα συνάγουμε αυτό, εκτός ότι βέβαια ήταν... το είναι ευτυχώς καταρχάς για το ανθρώπινο μέρος. Ότι από ένα σημείο και μετά η πυροσβεστική δεν ήταν στη φωτιά. Mm-hmm. Δηλαδή η φωτιά ήταν αλλού και η πυροσβεστική ήταν αλλού. Αυτό είναι το προφανές συμπέρασμα.